Φαντάζομαι. Κύριε Παναστάση. Κύριε Κοντάρη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την χρήση λογισμικών ή μεθοδολογιών τύπου Predator δεν την ανακάλυψε τώρα. Γιατί τώρα πέφτει πολλή συζήτηση, ενώ αυτή η ιστορία... Ήσταν η πρώτη που είχατε καταγγείλει παρακολούθηση το... Πέρα από το 2016, το τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δέχεται επιθέσεις παρακολούθησης, καταγγελμένο, διαπιστωμένο και αναγνωρισμένο πλέον. Δεν κυβερνούσαμε εμείς, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ κυβερνούσαμε. Δεν έχει σημασία αυτό τώρα για μας, μικρή σημασία. Έχει τίποτα που ήταν στην ακροάση με την Κουμουντούρο. Σωστά το λέει. Βγαίνει να τηλέφωνο. Αυτές οι συνέντες παρακολουθήσαμε. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Ναι, αλλά μην το διακόψω. Το 2016 λοιπόν το τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος παρακολουθούνταν. Mm-hmm. Αναγνωρίστηκε αυτό. Βέβαια, φορτώθηκε σε ξένα κέντρα παρακολούθησης. Δεν έχει σημασία τόσο μεγάλη αυτή. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Ότι το ότι τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή τροφοδοτούν τη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές, κατά την άποψή μας είναι υποκριτικό. Και πού το στηρίζω αυτό? Στο ότι η αφορμή και όχι η αιτία ήταν οι παρακολουθήσεις του κυρίου Αντρουλάκη, του κυρίου Κουκάκη και αν θέλετε με μεγάλη πίεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπήκε στο πλάνο της Εξεταστικής Επιτροπής και η συνακροάση του τηλεφωνικού κέντρου. Είναι ένα θέμα πραγματικά βολικό. Μιλήσαμε για το Predator, για το αν το Predator το έχει ή δεν το έχει, αν θα έπρεπε να το έχει ή κάτι άλλο. Mm-hmm. Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται μία ευρωπαϊκή οδηγία την οποία ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα και της εμπορίας και της χρήσης λογισμικών τύπου Predator. Και το αναφέρω αυτό γιατί και θα το συνδέσω και με το νομοσχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, γιατί βγήκε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε θα τα αλλάξω όλα, θα απαγορεύσω, θα επιτρέψω. Δεν πρέπει να μην τονίσουμε το γεγονός ότι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αναγνωρίζει ότι το ευρωενωσιακό δίκτυο υπηρεσχύει του εθνικού. Άρα λοιπόν, όταν και τα τρία κόμματα έχουν την ευθύνη της προσυπογραφής, της διακίνησης και χρήσης... Απαγορεύεται εντός Ευρώπης χρήση τέτοιων λογισμικών. Εγώ δέχομαι την αντίθεση. Θα σας πω. Δέχομαι την αντίθεση το να το εμπορεύεσαι. Πώς εμπορεύεσαι κάτι που είναι παράνομο. Για να φύγουμε από τα λογισμικά, για να σας βοηθήσω και εσάς, να ας πούμε ότι απαγορεύεται και το Predator. Τι δε θίξανε τα τρία κόμματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκπρόσωποι τους εδώ πέρα. Το πλαίσιο. Όχι απλά δεν το θίξανε, το προστατεύσανε ως κόρη οφθαλμού. Γιατί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, και έρχομαι σε αυτό που είπε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μακρόπουλος, για τον ρόλο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα εξετάσει τις μυστικές υπηρεσίες σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ναι ή όχι. Ναι, αυτό θα βάλει κάτω. Όταν λοιπόν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο στη δομή του έχει βάλει το χέρι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, και φτάνουμε εδώ πέρα σήμερα, κάντε ένα ρεπορτάζ έξω. Θα δείτε ότι ο κόσμος, ο οποίος θα ερωτηθεί, θα πει μυστική υπηρεσία, δεύτερη λέξη, παρακολούθηση και υποκλοπές. Είναι δεδομένο και συνδεδεμένο. Το αναγνωρίζουν οι πάντες. Mm-hmm. Άρα ευθύνεται το πλαίσιο, το νομικό το οποίο υπάρχει. Κανείς δεν το θίγει. Εμείς βάζουμε πρώτα απ' όλα το θέμα του πλαισίου, του νομοθετικού. Έρχεται τώρα το καινούριο νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Τι κάνει? Αναγνωρίζει ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και το βαφτίζει ελλιπές. Και αντί να το διορθώσει, το ενισχύει ακόμα παραπέρα. Εσείς τι λέτε, τέρμανση απαγόρευση τη παρακολουθήσεις σε κάθε περίπτωση? Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πεις, αλλά μέσα σε ένα καθεστώς, σαν αυτό το οποίο είμαστε τώρα, σε ένα σύστημα, αν θέλετε, της ελεύθερης αγοράς, των σχέσεων της Ελλάδας και της εμπλοκής της με ΝΑΤΟ και με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, σαφώς κάθε παρακολούθηση η οποία γίνεται είναι από πίσω σκοτεινή. Λοιπόν. Σε ένα καθεστώς το οποίο, γιατί πολλές φορές μας αντιτείνουν εμάς σε δημόσιες συζητήσεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα, μα η Σοβιετική Ένωση δεν είχε μυστικές υπηρεσίες. Mm. Η απάντηση είναι ότι βεβαίως και είχε. Ιδιαίτερα ενισχυμένες. Μόνο που η εργασία αυτών των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης κινούνταν στην κατεύθυνση διασφάλισης των συμφερόντων του λαού και όχι μονοπωλίων
συμμάχων και λυκοσυμμαχιών και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Κύριε Παναστάση, ελάτε, θα κλείσουμε με εσάς. Κατά την άποψη τη δική μας, αυτή τη στιγμή και μέσω, αν θέλετε, του νομοσχεδίου το οποίο προωθείτε και συζητείτε στη διαβούλευση, γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης να βγει λάδι. Όχι απλά συγκαλύπτοντας τις βαριές, κατά την άποψή μας, ευθύνες τις οποίες έχει για τις υποκλοπές, αλλά εμφανιζόμενοι και ως ο παράγοντας που θα δώσει λύση σε αυτή την δυσόδη υπόθεση. Η πραγματικότητα, βέβαια, για αυτό το νομοσχέδιο, κατά την άποψή μας, και την καταθέτω γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας, είναι ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο το αντιδραστικό πλαίσιο της κρατικής παρακολούθησης πάνω σε ένα πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε με βάση το ελληνικό σύνταγμα αλλά και το ευρωνοσιακό δίκαιο. Δηλαδή, αποτελεί ένα ακόμη παραπέρα βήμα στη θωράκιση του κράτους απέναντι σε αυτό που υποστηρίζει το κράτος το οποίο έχουμε, σε μια οικονομική δικτατορία, την δικτατορία του κεφαλαίου, η οποία βρίσκεται απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και κάποιοι όροι οι οποίοι είναι πολύ παραπλανητικοί. Αναφέρεται ότι θα λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση, ότι θα λειτουργήσει στη βάση των εθνικών συμφερόντων, κάλυψη εθνικών συμφερόντων. Τι άραγε ή εθνικών αναγκών, να καλύψει εθνικές ανάγκες. Είναι γνωστό μέχρι σήμερα πολλές φορές αποδεδειγμένο ότι όπου υπάρχει αυτός ο όρος υπάρχει η πρόθεση, σαφής πρόθεση στο να κατακριουργηθούν και λαϊκά δικαιώματα και να υπάρξει και αντίδραση σε λαϊκές διεκδικήσεις. Αυτό είναι η ριζοσπαστικοποίηση που αναφέρεται μέσα. Εμείς τις θεωρούμε πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές τις εξελίξεις και φυσικά το αν το γνώριζε, δεν το γνώριζε ο Πρωθυπουργός ή όχι, αυτά τα θέματα για μας έχουν απαντηθεί. Τα απάντησε η ίδια η πράξη, ότι και γνώστες είναι όλοι. Εξάλλου ήταν ενδεικτικό το ότι παραιτήθηκε ο κύριος Δημοτριάδης, παραιτήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ. Βέβαια ήρθε ο νέος διοικητής, ο οποίος απερίφραστα και με την κάλυψη της κυβέρνησης είπε ότι όλοι είσαστε εν δυνάμει παρακολουθούμενοι. Ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτικό αυτό.